Γι' αυτό ούτε λόγος. Η ανθρώπινη δυστυχία ήταν πάρα πολύ λίγη. Το ανθρώπινο σας πέφτει στενό, στα μανίκια, οικογενειακός. Εσείς έχετε ανάγκη μια κατευθείαν αντιπαράθεση με το πεπραμένο το καθάνατο. Για να σκοτώσετε τον πατέρα σας και να κοιμηθείτε με τη μητέρα σας και να τα μάθετε όλα αυτά αργότερα. Λέξη, λέξη. Α, τι πιωτό. Οι λέξεις που σας καταδικάζουν και τι ακόλες θα τις πίνουμε, Όταν ονομαζόμαστε οι Δίποδας, οι Αντιγόνοι και μετά απλώς θα τα βγάζουμε τα μάτια μας, παίρνουμε τα παιδιά μας και βγαίνουμε στους δρόμους να συγκιαμέσουμε. Λοιπόν, όχι! Όχι! Η Θήβα δικαιούται τώρα να είναι και μόνο χωρίς ιστορία. Εγώ λέγομαι μονάχα κρέον, δόξα τω Θεώ. Πατάω γερά τα δυο μου πόδια στη γη, τα δυο μου σέρια χωμένα στις τσέπες. Και αφού είμαι βασιλιάς, αποφάσισα βεβαίως με λιγότερη φιλοδοξία τον πατέρα σου να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να γίνει η τάξη αυτού του κόσμου κάπως λιγότερο παράλογη. Αν αυτό είναι δυνατόν. Δεν πρόκειται καν για περιπέτεια. Πρόκειται για επάγγελμα καθημερινό. Και όχι πάντα διασκεδαστικό όπως όλα τα επαγγέλματα. Αλλά αφού αποφάσισα να το κάνω, θα το κάνω. Λοιπόν, άκου να τελειώνουμε. Μία και έξω, εντάξει, λέγεσαι Αντιγόνη. Είσαι η κόρη του Ειδίπορα. Αλλά δεν πάει να είσαι 20 χρόνων. Και δεν πάει πολύ σκληρός που όλα αυτά να είχαν τακτοποιηθεί με ξέρω ψωμί και δύο χαστούκια. Να σε θανατώσω. Δεν έχει δει τον εαυτό σου, σπουργητάκι, παρά είσαι αδύνατη. Πρέπει να πάρεις κανένα κιλό. Να παχύνεις κάτι. Να κάνεις ένα γεροδεμένο αγόρι στον έμουνα. Αυτό έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από το θάνατος. Αυτό έχει ανάγκη η Θήβα. Θα βεβαιώνω λίγο να πω προσεκτικά. Θα γυρίσεις αμέσως στην καμαρά σου. Θα κάνεις ακριβώς ό,τι σου είπα και θα σοπάσεις. Παίρνω εγώ πάνω μου τη σιωπή. Τον αμπέλα τώρα με κοιτάς. Καρφώνεις το βλέμμα σου πάνω μου. Ξέρω, με θεωρείς ένα κτίνο. Προφανώς θεωρείς ότι είμαι πάρα πολύ πεζός. Αχ, έλα όμως που σ' αγαπάω. Παρά τον κακό σου χαρακτήρα πάρα πολύ. Μην ξεχνάς. Εγώ σου έκανα δώρο την πρώτη σου κούκλα. Και πάει πολύ σκέφτη. Αντιγόνη! Πού πας από εκεί πέρα! Αυτή η πόρτα οδηγεί στο δωμάτιό σου! Ξέρετε καλά που πάω. Τι παιχνίδι παίζεις! Δεν παίζω. Δεν καταλαβαίνεις λοιπόν πως αν κάποιος άλλος εκτός από αυτά τα κτίνη μάθησε λίγο αυτό που προσπάθησες να κάνεις θα είναι υποχρεωμένος να σε θανατώσω! Αν σου πάσεις τώρα, αν απαρνηθείς αυτή την τρέλα, έχω ακόμα μία ευκαιρία να σε σώσω. Δεν θα την έχω σε 50 λεπτά. Το καταλαβαίνεις αυτό. Πρέπει να πάω να θάψω τον αδελφό μου που αυτοί οι άνθρωποι τον ξεσκέπασαν. Δεν ξανά κάνεις αυτή την τρέλα. Υπάρχει ένας άλλος ρούος γύρω από τον κόνο του Πολυνίκη. Και ακόμα και αν κατάφερε να το σκεπάσεις. Ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι εμείς θα το ξεχώναμε. Τι άλλο μπορείς λοιπόν από το να ματώσεις τα νύχια σου και να προκαλέσεις τη σύλληψή σου ξανά. Τίποτε άλλο εκτός από αυτό το ξέρω. Όμως αυτό τουλάχιστον το μπορώ και αυτό που μπορούμε πρέπει να το κάνουμε.